Να περάσω από την άλλη πλευρά να πάρω το iPad. Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχω ανεβάσει πραγματικά σήμερα πάρα πολλά δώρα από τα ΝΑΚ. Πάρα πολλά δώρα, γιατί είναι. Είμαστε σε περίοδο εκτόσεων, αλλά για να δείτε και τι καλοί άνθρωποι που είναι. Λέω, αυτά που έχω διαλέξει είναι σε εκτόσεις, είναι από αυτά που παίξαν το χειμώνα. Όχι, μου λέει, αυτά που διάλεξες για δώρα είναι όλα καινούργια. Λέω, και πώς θα τα δώσουμε, αφού είσαι εκτόσεις, τώρα για τις εκτόσεις μιλάμε. Μου λέει, δεν πειράζει, Ελένη μου. Δώσε εσύ ένα χαίρετο κόσμο. Οπότε, για να ξέρετε, κορίτσια, αυτό σας το είπα, ότι είναι ολοκαίνουργιο, δεν υπάρχει καν. Δηλαδή, όποια τα κερδίσει αυτά τα πέδιλα θα περιμένει να έρθουν. Θα είναι σε 15 μέρες, θα είναι σε 20, θα έρθουν. Όμως, γιατί να μπαίνει ο Φεβρουάριος, πρέπει να βγάλουν τα ανοιξιάτικα, τα καλοκαιρινά. Άρα, αυτό ούτως ή άλλως το ξέρουμε ότι δεν υπάρχει. Όποια το κερδίσει, μαζί θα το πάρουμε. Τα sneakers που σας ανέβασα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τα άσπρα, άσπρο μαύρο που σας λέω, διαλέξτε το χρώμα που σας αρέσει από Steve Madden. Και αυτά είναι καινούριο σχέδιο. Άσχετα με αυτό, να πω ότι εσείς μπορείτε να βρείτε sneakers προηγούμενης τη σεζόν που κλείνει τώρα, ας πούμε, και να τα βρείτε σε πολύ μεγάλες εκτόσεις και όχι μόνο Steve Madden, και από άλλες εταιρείες. Ξέρετε εξάλλου ότι στα ΝΑΚ μπορείτε να βρείτε πολλές εταιρείες μαζί. Συνεχίζω. Ανέβασα και. Τι ανέβασα, εκείνα. Μ' αρέσαν πολύ τα μεταλλικά. Τα φοράω. Να τα φοράει. Αυτά ανέβασα. Μ' αρέσαν πάρα πολύ, αλλά και αυτά είναι καινούργια. Αλλά εμάς δεν μας πτωεί αυτό, κορίτσια μου. Αφού οι άνθρωποι είναι καλοί και θέλουν να δώσουν και από τα καινούργια τους, εμείς θα τα πάρουμε φυσικά, δεν θα πούμε όχι. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Και στο τέλος ανέβασα αυτό, που δεν είναι από την καινούργια συλλογή, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει, γιατί μ' αρέσει πολύ. Και μ' αρέσει και το μεγάλο και το μικρό. Φέρε και το μικρό να το δείτε και σας λέω ότι θα διαλέξετε αυτή που θα κερδίσει, ποιο θέλει. Το μικρό ή το μεγάλο, μισό λεπτάκι, το άλλο θα το βάλω από την άλλη πλευρά. Γιατί είναι πολύ όμορφα, πραγματικά, και πολύ χρήσιμα. Και πολύ εύκολο φόρετα. Και τα δύο. Μόνοι θα αποφασίσετε λοιπόν, εγώ απλά σας τα προσφέρω. Αυτά τα δύο λοιπόν μπορείτε να τα βρείτε τώρα. Με τις εκτόσεις σε προσφορές. Δεν ξέρω σε τι προσφορά είναι το καθένα, διότι προηγουμένως που τα συζητάγαμε με την Ειρήνη μου είπε ότι οι εκτόσεις που αφορά την εταιρεία ΝΑΚ, όλη την. Ό,τι έχει από κάτω, εν πάση περιπτώσει, από εταιρείες, φτάνουν μέχρι και 50%. Εξαρτάται όμως ποια εταιρεία είναι και τι περιθώριο έχουν για να κατεβάσουν τις τιμές, γιατί υπάρχουν και κάποιες ξένες εταιρείες που σου λέει: εγώ δεν με αφορά το θέμα εκτόσεων καθόλου. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, γιατί δεν εξαρτάται από σένα. Παρόλα αυτά, κορίτσια μου. Εγώ θέλω να. Αυτό που θέλω είναι πριν ξεκινήσω να μιλάω με την Ειρήνη, να θυμάστε ότι έχω ανεβάσει πάρα πολλά διαφορετικά δώρα. Κάντε like για να τα κερδίσετε γρήγορα και ωραία. Και πάντα ισχύει ότι α, καταφέρετε. Μέχρι να κλείσω την κουβέντα μου με την Ειρήνη, να χτυπήσετε τις 70.000 like, τότε βγαίνει αμέσως εκείνη τη στιγμή και δεύτερη νικήτρια. Αυτά. Λοιπόν. Πώς θα εκμεταλλευτούμε τις εκτόσεις για να κάνουμε έξυπνες αγορές και ποιες θεωρώ εγώ τώρα έξυπνες αγορές. Ναι. Θεωρώ τα κομμάτια τα οποία δεν έχουν εποχή, θα τα φορέσουμε και του χρόνου, θα τα φορέσουμε και του παραχρόνου ή κάποια από αυτά θα τα φορέσουμε και το καλοκαίρι, άσχετα που βγήκανε το χειμώνα. Εντάξει, την πότα όχι. Αλλά ας πούμε τα sneakers που μπορείτε να βρείτε, ναι, μπορείτε, μια χαρά. Όπως επίσης γόβες, όπως επίσης πέδιλα. Υπάρχουν πέδιλα που βγαίνουν το χειμώνα, τα οποία εννοείται ότι τα φοράμε το καλοκαίρι. Και τσάντες φυσικά πολύ. Επίσης, για να μην σκέφτεστε μόνο ότι μιλάμε για τον εαυτό μας, ειδικά για τα παιδιά, που το πόδι τους μεγαλώνει γρήγορα, ανησυχείτε, λέτε πόσο μπάτζετ να έχω πια. Δεν μπορούμε στην ίδια σεζόν να αγοράζω δύο-δύο τα παπούτσια, γιατί έχουμε δύο παιδιά ή άλλος μπορεί να έχει και περισσότερα. Ναι, είναι έξυπνη στιγμή. Για τα παιδάκια δεν υπάρχει μόδα στο παπούτσι, εκτός αν θέλετε να πάρετε το ειδικό παπούτσι, το οποίο μπορεί να έρθει φέτος και του χρόνου να μην υπάρχει. Αλλά έξυπνες αγορές όπως είναι, μπαλαρίνες, όπως είναι και για εμάς ισχύει αυτό. Μποτάκια. Όπως είναι τα μποτάκια. Αθλητικά. Θα τα βάλετε το χρόνο, πάρτε το μεγαλύτερο νούμερο. Αθλητικά που χειμώνα-καλοκαίρι παίζουν. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήνουμε την ευκαιρία να περνάει. Επίσης, για τις γυναίκες που μπορεί να έχουν δει το χειμώνα, ας πούμε, την μπότα των ονείρων τους και τους ήταν πολύ ακριβή για να την πάρουν. Τώρα μπορούν. Ειδική μπότα, ας πούμε. Υψηλή, εκείνη υψηλή, ναι. Πανύψηλη. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί να την αγαπήσατε και κάποιες ακόμα να την κοιτάτε στη βιτρίνα και να μην μπορείτε να την πάρετε. Τώρα είναι η ευκαιρία για μια τέτοια αγορά. Αυτά και κλείνω τη δικιά μου εισαγωγή και ακούω εσένα. Τα είπες εξαιρετικά. Λοιπόν, σήμερα τελευταία παρουσίαση για το χειμώνα. Θα σας χαιρετήσουμε και φέραμε όλα τα καινούργια τα Steve Madden, τα sneakers, για να δείξουμε λίγο τη τάση και τι μας περιμένει την άνοιξη. Και φέραμε και έξυπνες αγορές, ακριβώς όπως το είπες, δηλαδή γόβες, μποτάκια και μπότες, οι οποίες μπορούμε τώρα να τις πάρουμε σε καλύτερη τιμή και να το φορέσουμε και του χρόνου ή να πάρουμε ένα sneaker ή μια γόβα, την οποία θα βγάλουμε και όλη την άνοιξη.
οπότε να δείξουμε λιγάκι, είναι και όλα καινούργια σχέδια. Να πω δηλαδή ότι τα Mark Fisher, όλα αυτά, για παράδειγμα όπως αυτή η γόβα, είναι καινούργιο σχέδιο, δεν την έχουμε ξαναδείξει, είναι καινούργια παραλαβή. Είναι για το καλοκαίρι δηλαδή, μου λες. Όχι, είναι χειμερινή, αλλά είναι καινούργια παραλαβή. Ήρθαν κάποια σχέδια λίγο πιο καθυστερημένα, οπότε είναι νέα χειμερινή. Δώστε μου αυτό να το δοκιμάσω, έτσι από περιέργεια. Όχι, δεν θέλω το μαύρο. Θέλω, είμαι τώρα σε πράγματα που αστράφουν. Μην μου βγάλεις τώρα την ωραία μας στιγμή. Ή ας πούμε αυτή η Λεοπάρ είναι μια υπέροχη γόβα, η οποία μπορεί να φορεθεί και όλη την άνοιξη κανονικά. Γιατί όπως ξέρουμε η γόβα δεν έχει περίοδο που μπορεί να φορεθεί. Οπότε μπορούμε να την πάρουμε τώρα και να βγάλουμε και όλη μας την άνοιξη σε καλύτερη τιμή. Ή για παράδειγμα μια πολύ ωραία γόβα είναι αυτή. Μια πολύ ωραία κλασική γόβα με τετράγωνο τακούνι. Περίπου στους 6 πόντους στρογγυλή, η οποία είναι γόβα που μπορεί να τη φοράει η γυναίκα στη δουλειά της, στη βόλτα της, οπουδήποτε, και μπορεί να βγάλει όλη την άνοιξη μέχρι και το Μάιο που αρχίζουμε πλέον και ζεσθενόμαστε και βάζουμε τα πέδιλα, να βγάλει όλο 4 μήνες σχεδόν. Για δείτε λίγο αυτό που ανακάλυψα. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι, για άνοιξτε το λίγο να το δούμε. Όχι, είναι πολύ ωραίο παπούτσι αυτό. Όχι, και μου αρέσει αυτό το χρώμα. Όχι, δεν θα το περνά μαύρο. Αφήστε με πια με τα μαύρα. Δεν θέλω μαύρα, θέλω άλλα πράγματα πλέον. Ναι. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Ρε παιδάκι μου, και αυτή τώρα το στείλανε. Είχαμε μια καθυστέρηση. Οπότε... Έχει χάρη που αυτό πραγματικά πιο πολύ μου κολλάει για τώρα την άνοιξη καλοκαίρι παρά τόσο πολύ για το χειμώνα. Για χειμώνα. Καταλαβαίνω ότι κάποιο που το βλέπει σου λέει: μα είναι κλειστό. Μα τι θα πει κλειστό. Αυτό το λες κλειστό. Όχι, άμα το λες αυτό είναι... κλειστό με τόσα παράθυρα ανοιχτά. Όλο το χρόνο. Εδώ τι είναι κλειστό. Αυτό παίζει παντού. Λαμπερό. Δεν είναι πολύ ψηλό. Όχι, οπότε δεν είναι ξεκούραστο. Δηλαδή, δεν ανεβαίνουμε. Είναι πιο χαμηλό από το πέδιλο που φοράω, θέλω να ξέρετε. Από εδώ σηκώνω το πόδι μου για να έρθω στη ισορροπία με το άλλο. Και σταθερό, επειδή ακριβώς μπαίνει το πόδι μέσα και κλείνει με το φερμουάρ, το κρατάει και είναι λίγο σαν μποτάκι γόβα. Έξυπνη γόβα. Ακόμα και για νύφη. Είναι ένα παπούτσι που από εδώ και στο εξής μπορεί να το πάρει μια νύφη για ανοιξιάτικο γάμο, για καλοκαιρινό, επειδή είναι πολύ λαμπερό. Έχει και το για μένα η νύφη να πάρει το πέδιλο που δεν το έχετε ακόμα, αλλά δεν πειράζει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ απλό. Θέλω να πω τι. Όταν επιλέγετε να πάρετε νυφικά τα οποία να είναι πολύ φορτωμένα, πολύ πλούσια, εγώ θα πρότεινα το παπούτσι να είναι. Όσο πιο απλό γίνεται, δεν λέω να μην αστράφτει, να μην βαγκοβολάει. Αλλά λέω, μην έχει πολλά πράγματα πάνω, φιόγκους, πράγματα, ανακρέμματα. Δηλαδή, να πάει πιο ήσυχο, γιατί και πιο ήσυχο θα το φορέσετε πιο εύκολα μόλις βγάλετε τον νηφικό με το οποιοδήποτε ρούχο θέλετε. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτό εδώ το πέδιλο, όπως και κάποια άλλα που μου είχες βγάλει μέσα στο χειμώνα αυτό, ειδικά με τα. Με τα πώς τα λένε, αυτό που φορούσα στο ξεκίνημα της εκπομπής, που μου αρέσει πάρα πολύ. Που τι είναι, μια λουριδίτσα, είναι μια σταλίτσα εδώ. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα πέδιλα. Είναι ωραία. Γιατί είναι κομμάτι ακριβώς όπως το είπες, που τα παίρνει, επενδύει, παίρνει ένα καλό παπούτσι, αλλά μπορεί να το φορέσει και μετά, δεν το βάζει στην ντουλάπα. Τώρα, αυτό το πέδιλο σε σχέση με το άλλο που σας λέω που έχει μια γραμμούλα μόνο εδώ, ποιο είναι το καλό του. Επειδή όλες οι γυναίκες δεν έχουμε το ίδιο κουτεπιέ. Το καταλαβαίνετε αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ τα πολλά μικρά λουράκια που βγαίνουν δεξιά-αριστερά να αγκαλιάζουν το πόδι, να δημιουργούν μια σταθερότητα και να μπορεί και κάθε μία αναλόγως του κουτεπιού που έχει να το βολέψει καλύτερα. Είναι σαν να στο αγκαλιάζει το πόδι. Μικρά, αλλά πάρα πολλά όπως βλέπετε είναι όλα αυτά εδώ τα λουράκια που βγαίνουν. Οπότε είναι πολύ σωστά πιασμένο το πόδι. Δεν ξέρω, εγώ το πέδιλο το βρίσκω πολύ συγκλονιστικό. Δηλαδή, αν με έβαζε να διαλέξω μεταξύ των δύο, το πέδιλο θα έπαιρνα. Καλά, σίγουρα είναι πιο. Λέω. Πιο γκράβιτε. Τώρα το γούστο μου. Άλλος μπορεί να πει, όχι, Ελένη, εγώ αυτό. Αυτό, αυτό. Εμένα μου αρέσει αυτό. Αλλά όχι στο πέδιλο. Ναι, λοιπόν, πέδιλο συνεχίζουμε. Είναι... Ναι. Να πούμε λοιπόν και για τις τσάντες. Επίσης μια δερμάτινη τσάντα είναι ευκαιρία τώρα να την αποκτήσουμε, γιατί είναι σε καλύτερη τιμή. Οπότε μπορούμε να πάρουμε το backpack ή του ώμου ή μια βραδινή που θέλουμε. Είναι ευκαιρία. Και ξέρετε τι, θέλω να σας δείξω λίγο τη διαφορά του δέρματος και της γυαλάδας που κάνει. Ναι. Δηλαδή, άλλο πράγμα αυτό που σας ανέβασα φωτογραφία, που γυαλίζει, το βλέπετε. Άλλο πράγμα αυτό το δέρμα, το οποίο δεν γυαλίζει, αλλά κάνει μέσα αυτό το, πώς να το πω τώρα, σαλέπια, πώς λέγεται αυτό, δεν ξέρω. Σαραβδόσεις. Σαραβδόσεις, ναι, το λέμε. Ναι. Ωραία, σαραβδόσεις. Τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο, αναλόγως στο στυλ που ντύνεστε και αυτό που σας πηγαίνει πιο πολύ, αυτό και να επιλέξετε. Αυτό το backpack, να θυμίσω, εγώ αυτό έχω, ας πούμε, γιατί με βολεύει πάρα πολύ, γίνεται και το εξής. Τα ανεβάζουμε και το βάζουμε και όμου. Όταν δηλαδή είμαστε στο αμάξι με τα κλειδιά, με 800 τσάντες που δεν μπορείς να το φορέσεις κανονικά, δεν είναι τόσο εύκολο, κάνεις ένα κλακ, έχει και βάρος και πέφτει εύκολα και το φοράς στον ώμο, γιατί ξέρουμε ότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη όταν. Αυτά εδώ τα δύο μποτάκια που τώρα μόλις ανακάλυψα. Αυτά λοιπόν τα μποτάκια μοιάζουν με εκείνο το μποτάκι. Είναι καινούργια. Αλλά μοιάζουν. Δεν δουλεύει, τα μετελάνε. Είναι τώρα τα παραλάβαμε.
Τώρα το παραλάβαμε, αλήθεια. Την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοί οι ξένοι που σας τα στέλνουν θα μας τρελάνουν, έτσι. Μοιάζουν δηλαδή πάρα πολύ με αυτό το μποτάκι το Steve Madden που το είχαμε σε μαύρο και σε ένα υπέροχο βελούδο. Οπότε επειδή εκείνο είχε εξαντληθεί, για όσες κοπέλες δεν το βρίσκουν αυτό το κλασικό το μποτάκι, καταλαβαίνουν όσοι το ψάχνουν γιατί υπήρξε ένας παροξυσμός αγάπης με αυτό το μποτάκι, μπορούν τώρα να πάρουν αυτό, το οποίο βγαίνει σε τρία υπέροχα χρώματα. Μπορντό, ένα γκρι καφέ και μαύρο, τετράγωνο τακούνι, σταθερό, στρογγυλό, πολύ άνετο. Και επίσης, για αυτές που έχουν μια ανησυχία να μην είναι φαρδί στον αστράγαλο, αυτό το συγκεκριμένο έχει και κορδόνι, το οποίο το δένουμε πιο σφιχτά και το φοράμε όπως μας εξυπηρετεί εμάς. Ποιας εταιρείας είναι αυτά τώρα που δείχνουμε? Ορίστε. Ποιας εταιρείας, λέω. Αυτή η εταιρεία είναι Mark Fisher, είναι καινούργια συνεργασία φετινή. Όλα τα έφερες αριστερά. Θα με τρελάνεις. Λοιπόν, δείτε το ένα τώρα, αυτό που μπόρεσα να φορέσω. Ναι, έχεις δίκιο. Θες να βάλεις. Θα βγάζεις αριστερά, δεξιά, άπαπα. Βάζω μποτάκι τώρα. Ούτε για αστείο, είμαι σε άλλο mood. Λοιπόν, πολύ όμορφο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο μποτάκι είναι αυτό. Δείτε το και από πίσω. Σταθερό, τετράγωνο τακούνι, πάει με αυτό όλα. Αυτό το χρώμα έχει ενδιαφέρον, κορίτσια, που δεν μπορώ να το βάλω, γιατί είπαμε τα φέρε όλα αριστερά. Θα με τρελάνεις εσύ. Όχι, είναι επειδή δεν τα βάλαμε εδώ. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, κορίτσια, ξέρετε τι θα κάνω πριν περάσω οι διαφημίσεις. Τώρα, μόλις θα δώσω δώρο. Κατευθείαν. Να γίνει χαμός. Τώρα μπαίνω. Επίσης, τώρα στις διαφημίσεις, μπείτε στο www.nak.gr. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τώρα σας έχουμε λίγο μπερδέψει από το ποια είναι τα καινούργια και ποια είναι των εκτόσεων. Δεν μπαίνετε λίγο να προλάβετε να δείτε, να ξέρετε και εσείς τι ψάχνετε και τι μπορείτε να βρείτε ακόμα σε καλές τιμές οποιαδήποτε... και να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία. Συγγνώμη να πω, και οποιαδήποτε δυσκολία έχουν για online αγορές, επειδή ο κόσμος δυσκολεύεται, κάποιος κόσμος, να πούμε 2-10-99-02-702 για ερωτήσεις. Είμαστε στη διάθεσή σας. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, είμαστε στις 80.000, θέλω να το σου sneaker, πω. Οπότε, ναι, είναι και η πρώτη φωτογραφία που ανέβασα, να το, 80.031. Οπότε θα δώσω δύο. Να δώσεις. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ανοίγω τώρα, 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 τσακ. Να την η πρώτη. Χριστίνα Θεοδωρίδου. Μα τι γίνεται σήμερα, βγάζουμε όλους τις συνωνυμίες. Έβγαλα πριν Χατζηνικολάου, τώρα Θεοδωρίδου, δηλαδή τι γίνεται. Λοιπόν, κορίτσι μου γλυκό και πανέμορφο, ναι, δικά σου τα sneakers. Τώρα, πάμε να δώσω στην επόμενη, δεύτερη φίλη. Και σταματάω με αυτή τη φωτογραφία με τα sneakers που να το πάτε και 150.000. Θα με διώξουν πια και από τα ΝΑΚ. Καλά, άτε, μα πάνε 150, εντάξει, για την προσπάθεια. Λοιπόν, ξαναμπαίνω λοιπόν και λέω, η δεύτερη τυχερή μας φίλη, ή και αγόρι που μπορεί να τα κάνει δώρο στο κορίτσι του, είναι η Βασιλική Κάπα. Κοριτσάκι κι αυτό. Μπράβο σου. Λοιπόν, εσύ κέρδισες το δεύτερο ζευγάρι από τα sneaker και κορίτσια, καλή επιτυχία. Άλλες τρεις φωτογραφίες σας περιμένουν για να σας δώσουν δώρα. Και μην ξεχνάτε, πάνω από 70.000 και άλλη κερδίζει. Διαφημίσεις. Λοιπόν, κορίτσια, εμείς αλλαγή προλάβαμε και κάναμε, έτσι. Εγώ ειδικά έβαλα και ψηλές μπότες, αλλά όχι το ίδιο ψηλές. Δηλαδή, η μία δεν θα σας δείξω μέχρι που πάει, γιατί πάει, 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 κάπου εδώ φτάνει. Τώρα εμένα μου είναι και λίγο μεγάλη, μην το βλέπετε έτσι, σας τα εφαρμόσω σωστά στο πόδι σας. Η άλλη, εντάξει, μπορώ να σας τη δείξω, πάει μέχρι εδώ. Και πίσω λίγο πιο κοντή, δηλαδή, το βλέπετε αυτό που κάνει εδώ. Εμένα αυτό μου αρέσει. Πολύ ωραία είναι. Μ' αρέσει αυτό εδώ που κάνει. Ναι, είναι πίσω λάστιχο, μπροστά είναι δέρμα. Οπότε εφαρμόζει και πολύ ωραία σε οποιοδήποτε πόδι, γάμπα, ό,τι και αν έχει το κορίτσι. Είναι πάνω κάτω το ίδιο από ό,τι βλέπω, έτσι. Τελικά, ναι. Τετράγωνα και τα δύο. Το ένα είναι σουέτ, αυτό, η πάρα πολύ ψηλή που πάει μέχρι εδώ. Η άλλη είναι δέρμα που πάει μέχρι εδώ. Και έχει και πολύ ωραία εφαρμογή. Τώρα δεν ξέρω αν φορά το ίδιο νούμερο, γιατί αυτήν την αισθάνομαι ακριβώς επάνω στο πόδι μου. Και μέσα κάτω στην πατούσα και εδώ το πώς μαγκαλιάζει και με σφίγγει. Αυτή τη νιώθω λίγο μεγάλη για μένα. Ίσως κατέβαζα εκεί, δεν ξέρω, τι λέτε κι εσείς. Τι λες κι εσύ, βρε Ειρήνη μου? Όχι, είναι για ψηλά, απλά επειδή είναι βελούδινη, γι' αυτό είναι μαλακιά και πέφτει. Βελούδινη αυτή... είναι, σουέτ είναι αυτή. Α, σουέτ είναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δικό μου λάθος. Είναι λίγο... Μου ανεβαίνει πολύ ψηλά, δηλαδή πόσο θα τη βάλει η άλλη, δηλαδή κοίταξε έχεις μέχρι που πάει. Έχεις αδύνατα ποδαράκια πια πολύ, να ξέρεις. Ναι, έχω, δεν λέω, αλλά... Δεν ξέρω. Ναι, δηλαδή σε μια κοπέλα η οποία έχει ένα μπουτάκι λίγο πιο. Δείτε το απέναντι τώρα. Μπράβο, το έχεις κάνει πολύ ωραίο. Σταύρο μου, βλέπετε μόνο πόδια. Μόνο, και ναι, μόνο βλέπετε μπότες. Τα πόδια μας, τα δικά μου και της Ειρήνης. Δείτε πώς γράφουν λοιπόν οι μπότες, οι τελείως διαφορετικές μπότες που φοράμε. Εγώ φοράω flat.
Α, εσύ φοράς φλατ. Ούτε αυτό το είχα προσέξει. Εγώ, όπως βλέπετε, συγγνώμη, φοράω το κουνάκι. Στο ίδιο ύψος και στα δύο. Και το λέω γιατί. Να, μη σκέφτεστε τώρα τη φορά μου, τη φοράει στενή φούστα, φοράω πιο φαρδιά, αλφα γραμμή κτλ. Δείτε μόνο την πότα. Εστιάστε στο πώς γράφει στο πόδι, πώς το κολακεύει. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να το συνδυάσετε, τι θα σας βολέψει πιο πολύ. Είναι ευκαιρία. Εσένα είναι τελείως φλατ ή είναι με κρυφοτακούνι, γιατί βρήκατε κάτι τέτοιο από νηρά, νομίζω. Α, ναι, έχει. Έχει μία με πλατφόρμα, δηλαδή υπάρχει και μπότα που έχει πλατφόρμα τακούνι για κάποια κυρία η οποία δεν μπορεί να περπατήσει το κανονικό. Να το. Μπράβο. Η οποία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που φοράς, απλά ένα άλλο το τακούνι. Ίδιο πράγμα. Πίσω σουέτ, μπροστά δέρμα. Πίσω είναι σουέτ, ούτε ναι. Το είχα προσέξει. Αλλά δεν ξέρω, αυτή η μπότα πολύ μου άρεσε τώρα που την έβαλα. Έχει πολύ καλή εφαρμογή. Έχει πολύ καλή εφαρμογή. Τι είναι? Νακ. Αυτή είναι στις εκτόσεις ή μου φέρες καινούργια? Κορίτσια, εκτός για μπείτε λίγο να δείτε και τις εκτόσεις, να μου πείτε και εμένα λιγάκι. Αλλά πώς θα το διαβάσετε, πώς θα καταλάβουμε? Είναι αυτή που φαίνεται μπροστά δέρμα πίσω σου, έτσι θα το καταλάβουμε? Αν μπουν στην κατηγορία μπότες, ναι. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη συλλογή, θα τη δουν σίγουρα, θα την καταλάβουν. Πολύ όμορφα. Είναι ΝΑΚ εταιρεία, οπότε θα για μίλησέ μου για τις δικές σου. Εγώ έβαλα flat, γιατί flat, ειδικά πάνω από το γόνατο, κολακεύουν πάρα πολύ το πόδι και μπορούν να φορεθούν και με πάρα πολλά διαφορετικά ντυσίματα, είτε φορεματάκι, είτε σορτσάκι, είτε σήμερα δερμάτινο κολάν, είτε τζιν, οτιδήποτε. Η μία είναι όλη σουέντ και έχει κάτω μια λεπτομέρεια, μια γραμμή ταμπά, οπότε της δίνει μια συγκεκριμένη ομορφιά. Και από την άλλη έχω βάλει μια δερμάτινη. Είναι φλάντ, αλλά έχει ένα πολύ μικρό τακουνάκι, θυμίζει δηλαδή υπασίας. Πίσω είναι όλο λάστιχο, οπότε μπορεί να εφαρμόσει πάρα πολύ καλά στο πόδι. Ανεβαίνει πάνω από το γόνατο και είναι και οι δύο στρογγυλές. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή, ναι. Ξέρει γιατί μου αρέσει αυτή. Εκτός ότι κάνει πολύ ωραία εφαρμογή, όπως και η ψηλοτάκουνή της που φορούσα πριν το αδερφάκι της το ίδιο. Ναι. Μ' αρέσει πιο πολύ γιατί μου αρέσει εδώ το τελείωμά της που είναι σχεδόν ενιαίο. Δηλαδή δεν θέλω να βλέπω τα μπέζ καφέ εγώ. Εσύ, μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή δεν με μπερδεύει, δεν μου κάνει έτσι. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει είναι έτσι. Μαύρο, μαύρο, όλο ενωμένο, περιποιημένο κτλ. Ναι. Και να σου πω κάτι, η δικιά μου που φορούσα από πίσω ήταν σουέτ. Αυτό είναι λάστιχο. Τι είναι? Λάστιχο, λάστιχο. Γύρισε το λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει ελαστικότητα αυτό, τεντώνει. Για να εφαρμόζει και καλά στο πόδι. Εγώ βρήκα, κορίτσια, για να σας δείξω και τα άλλα χρώματα, το δεξί-αριστερό και έτσι μπορώ να σας δείξω και τα δύο. Είναι το μποντάκι που φορούσα πριν, το μαύρο, στις άλλες δύο χρωματικές επιλογές. Το μπορντό, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τώρα πώς βγαίνει στη τηλεόραση, αλλά στο από κοντά του είναι καταπληκτικό. Και αυτό όμως που είναι πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Και ίσως αυτό να είναι και πιο εύκολο ακόμα. Ναι, πάει με όλα. Πάει με όλα. Δεν υπάρχει κάτι με το οποίο δεν πάει. Με τα γκρι μαύρα πάει και με τα γήινα καφέ. Ναι, και είναι γενικά πιο ήσυχο. Δεν είναι τόσο έντονο χρώμα για να ξεχωρίζεις αυτά που θέλετε να φορέσετε και τις πολλές επιλογές σας. Ναι. Πολύ ωραίο μποτάκι. Πολύ ωραίο μποτάκι. Πολύ ωραίο μπροστά, και μπροστά, αλλά και στο πλάι του. Και αυτή η τσαχμινιά που έχουν κάνει εδώ πίσω, ναι, με το κορδονάκι που δεν το έκανα, αλλά δεν έχει σημασία εσείς να το κάνετε. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο μποτάκι. Να πούμε ότι επειδή είχε τελειώσει το αντίστοιχο στη Μάντεν, είναι ευκαιρία τώρα να τρέξουν να το προλάβουν. Δεν θα το βρουν το νούμερό τους. Τώρα το δείχνουμε τηλεοπτικά, γιατί αρέσει πολύ επειδή βολεύει. Mm-hmm. Τι άλλο να δείξουμε? Είναι ευκαιρία επίσης τώρα, επειδή είναι χειμώνας και υπάρχουν ακόμα κρύα και έχουμε εκτόσεις, μπορούμε. Ξέρω ότι δεν είσαι φαν αυτών των παπούτσιων. Εντάξει, δεν μπορεί να μ' αρέσουν όλα, αλλά υπάρχουν, έχει τα δικά του. Αλλά υπάρχουν και παπούτσια τα οποία βολεύουν πάρα πολύ επειδή είναι χειμώνας. Όπως αυτό το γαλοτσάκι, το οποίο είναι της εταιρείας Rockport, που έχουμε πει επανειλημμένως έχει την αθλητική τεχνολογία της Adidas, το οποίο εκτός από το ότι είναι αδιάβροχο, δεν αφήνει να μπει και η υγρασία μέσα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το πόδι μας είναι στεγνό μέσα, ενώ βρέχει ή μπαίνουμε στα χιόνια ή οπουδήποτε. Ευκαιρία τώρα που είναι σε έκπτωση, είναι σε πολύ καλή τιμή. Προτείνω να το δουν όσες γυναίκες είναι έτσι στην επαρχία, σε χωριά, σε... Εγώ θέλω λίγο να πω για τις δύο τσάντες, τέσσερις έδειξα, αλλά δύο βάλαμε στο δώρο για να διαλέξει αυτή που θα κερδίσει, όποιο της αρέσει. Ότι παρότι δεν έχει ανέβει πολλή ώρα, δηλαδή την ανεβάσαμε πριν από 50 λεπτά. Ναι, ήταν το τελευταίο που ανέβασα. Βλέπω ότι μέχρι στιγμής έχετε κάνει like πάνω από 65.500 άτομα. Οπότε θα το δώσω τώρα και όλα στο δώρο. Και φυσικά θα επιλέξετε, ελπίζω να μην σας έχουν τελειώσει μέχρι να πάρει η γυναίκα να πει ποιο κέρδισε. Όχι, εντάξει. Για να δούμε. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η τυχερή φίλη. Και τα δύο είναι ωραία, και το μεγάλο και το μικρό, πάντως πραγματικά ό,τι αποφασίσετε. Ορίστε, είναι ένας άντρας, ο Χρήστος
Μπρέντες, ο οποίος 100% θα το δώσει το κορίτσι του και θα εισπράξει και πολλά φιλιά. Να τα λέμε και αυτά. Σίγουρα. Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να προσέξετε όμως, άμα μπείτε σε ένα κατάστημα ΝΑΚ, τη διαφορά αυτών των δερμάτων που σας λέω, που αυτό κάνει αυτή τη γυαλάδα, που μου θυμίζει πιο ροκ εμφανίζεται, πιο παιδί μου. Πιο 80's. Ναι. Αυτό, ενώ αυτό είναι το κλασικό δέρμα που ξέρουμε, μαλακό, πολύ ωραίο, όχι ότι αυτό δεν είναι. Αλλά ξέρετε τι εννοώ. Καλό είναι να τα βλέπετε και από κοντά και να τα πιάνετε κιόλας. Τώρα, όσες δεν μπορείτε, δεν πειράζει. Υπάρχει πάντα το e-shop που μπορείτε να μπείτε, να βρείτε, να διαλέξετε, να σας το στείλουν και αν κάτι δεν σας πάει καλά, το επιστρέφετε και σας το ξαναστέλνουν σε ένα άλλο μέγεθος. Δωρεάν. Δωρεάν. Χωρίς κόστος. Είναι πολύ σημαντικό. Το φωτογράφησα τώρα εγώ αυτό. www.nak.gr. Λοιπόν. Ναι. Τι άλλο να δείξουμε. Αυτά. Εκπτώσεις συνεχίζονται. Προτείνω να μπουν www.nak.gr να δουν όλη τη συλλογή μας και τις εκπτώσεις. Να προλάβουν γιατί τα νούμερα τελειώνουν και δυστυχώς δεν θα το βρούμε αν καθυστερήσουν πολύ. Ας επενδύσουν σε ένα κομμάτι το οποίο μπορούν να το φορέσουν και άνοιξη. Παραδείγματος χάρη γόβες, sneakers, τσάντες, τις οποίες θα φορέσουν και πιο μετά. Ή σε μια μπότα που σίγουρα θα τη φορέσουν του χρόνου το χειμώνα και όσο βέβαια έχουμε ακόμα χειμώνα, γιατί ο φετινός είναι λίγο καλός χειμώνας. Λοιπόν, εγώ να προχωρήσω και να κλείσω στο παρατσάκ. Χάνετε το διπλό δώρο, διότι μπαίνω στα παιδιλάκια και βλέπω ότι 65.092 φίλες, 157 τώρα, έχετε κάνει like. Μπαίνω λοιπόν κατευθείαν να δω ποια είναι αυτή η τυχερή που θα πάρει τα πολύ ωραία μας παιδιλά. Λέω μας γιατί θα τα έχω εγώ και εσείς πρώτες. Δεν τα έχουν ακόμα οι άνθρωποι, τα περιμένουν, αλλά δεν μην ανησυχείτε. Λοιπόν, και είναι η εξής το τυχερό μας κορίτσι. Πάω εδώ, βλέπω ένα Κατερίνα. Κατερόμ. Κατερίνα Ρόμεση Μάνια. Φιλόλογος. Μπράβο κορίτσι μου, για σένα με πολύ πολύ αγάπη. Και το τελευταίο μας δώρο, τι ήταν, τα sneakers αυτά νομίζω, έτσι. Εδώ είμαστε στις 61.000 κάτι. Τελευταίο δώρο και να πούμε ότι θα αποχαιρετήσουμε για αρκετό καιρό την εταιρεία ΝΑΚ, αλλά οι εκτόσεις δεν μας αποχαιρετούν ακόμα. Δηλαδή, εκμεταλλευτείτε το Φεβρουάριο, πότε είναι, μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος Φλεβάρι, ναι. Εντάξει, σε ό,τι όμως μην, για να μπορείτε να βρείτε. Η Στέλλα Τσίκου είναι η τελευταία φίλη, η οποία κερδίζει και τα sneakers. Πού τα πήγαμε, άρα για αυτά. Αυτά που φορούσε πριν και η Ειρήνη, που ήταν πάρα πολύ ωραία πραγματικά. Λοιπόν. Σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσω και να πούμε, θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, όταν θα φέρετε τα νέα σας είδη. Ναι. Το Μάρτι θα τα δούμε, όποτε είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, εμείς ευχαριστούμε πολύ για όλα. Εμείς. Τα παιδιλά μου, μην ξεχάσεις. Ναι.